centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Είμαστε λίγο... μια ταραχή, δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε στο πάρκινγκ της Νομαρχίας. Ναι, ναι, το είχαμε πριν από λίγο και δεν ξέρω αν κατευθύνεστε προς τα εκεί. Είχαμε αυτό που. Όχι, έφυγα από εκεί. Ήμουν εκεί, παρκάρω εκεί για το ιατρείο μου και ήμουν 4 σειρές πιο δίπλα το αυτοκίνητο. Α, μάλιστα, γιατί εμείς είχαμε εδώ στην εκπομπή μας την αυτόπτη μάρτυρα εκεί που ήταν, πέρασε και ξυστά αυτό το αυτοκίνητο. Μπορείτε να μας πείτε. Έκανε τρομερή ζημιά, κινηματογραφικές οι εικόνες. Αν πάτε, στείλετε συνεργείο, θα τρομάξετε. Πώς έγινε όμως, γιατί υπήρχε και δεν υπήρχε, δεν καταλάβαμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε και οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο. Υπήρχε οδηγός, ήταν ένας υπερήλικας με πινακίδες της Γερμανίας, τον έχει αστυνομία και είναι ηρεμήσει, ο άνθρωπος δεν ξέρω τι του συνέβη. Κόλλησε το γκάζι του προφανώς. Δεν ξέρουμε, οι μαρτυρίες είναι τώρα συλλέγονται στοιχεία από την αστυνομία, έγιναν διάφορα πάντως, γίνανε πολλές ζημιές τουλάχιστον σε τρία αυτοκίνητα. Τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα. Γιατί η μαρτυρία που είχαμε νωρίτερα ήταν για 3 αυτοκίνητα που τα χτύπησε. Αλλά φαίνεται η διαδρομή του ήταν από πριν. Η διαδρομή ξεκινάει από την πρώτη σειρά από το δρόμο, τον κεντρικό αντικείμενο και φτάνει, το αυτοκίνητο είναι προσγειωμένο σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Ναι, ακριβώς, και προσγειωμένο στη σειρά των αυτοκινήτων των υπηρεσιακών. Κοντά στις τουαλέτες, από ό,τι μας είπε η ακροάτρια, νομίζω. Μπροστά στις τουαλέτες. Πραγματικά, ακριβώς. Λοιπόν, επειδή μας έκανε και εμάς πάρα πολύ εντύπωση, όπως το έζησε πραγματικά με τα ίδια της τα μάτια, τρόμαξε πάρα πολύ η φίλη μας, η κυρία Βασό, νωρίτερα. Που πέρασε δίπλα της το αυτοκίνητο. Ακριβώς, ναι. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα από αυτή την υπόθεση. Ένας ηλικιωμένος λοιπόν ήταν ο οδηγός. Έτσι φαίνεται. Ίσως να του κόλλησε το γκάζι. Κάτι συνέβη πάντως. Ήταν και το όχημά του μεγάλο. Μιλάμε για ένα τζιπ Mercedes. Το οποίο έχει δυνατότητα να κάνει ζημιές. Καβάλισε, όπως μας είπε η ακροάτρια, καβαλούσε τα πεζοδρόμια, καβαλούσε τα αυτοκίνητα και κατέληξε, αφού χτύπησε πολλά αυτοκίνητα, λέτε εσείς τώρα τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, έτσι φαίνεται. Από μεγάλες έως μικρές ζημιές. Ναι. Και καβάλισε ένα άλλο για να τελειώσει την τρελή του πορεία σε αυτοκίνητο κοντά στο πάρκινγκ. Τώρα... Έχει προσγειωθεί, είναι καθήμενο πάνω σε ένα γιοταχή και καρφωμένο στο πίσω μέρος ενός άλλου γιοταχή. Να σας ρωτήσω, κύριε Δοκόπουλε, μια και είστε και εσείς τώρα στο σημείο, ήσασταν στο σημείο. Ήρθαν οι οδηγοί των υπολείπων αυτοκινήτων πληροφορούμενοι ότι έγινε. Όλοι φτάνουν και εμένα μου τηλεφώνησαν να βγω να δω κατευθείαν το αυτοκίνητο και καταφτάνουν συνεχώς άνθρωποι που. Πάνε να δουν το αυτοκίνητο τους. Ακριβώς. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη τώρα εκεί πραγματικά. Αλλά λέτε ότι. Λέτε ότι αν το δούμε όμως θα πάθουμε σοκ από το. Αν το δείτε, είναι κινηματογραφικές οι εικόνες. Δεν έχω συναντήσει τέτοιες εικόνες στην Καστοριά. Τι άλλο θα ζήσουμε, κύριε Δοκόπουλη, στην Καστοριά? Δεν ξέρω, πραγματικά. Τι άλλο θα ζήσουμε πραγματικά κι εμείς, μόλις μας πήρε η ακροάτρια και μας πει ότι είδα αυτό το πράγμα, πραγματικά κι εμείς λέμε δεν είναι δυνατόν. Τι άλλο θα έχουμε σε αυτή την πόλη? Εν πάση περιπτώσει, αν τη γλιτώνουμε μόνο με υλικές ζημιές, πραγματικά θα μπορούσε άνετα, δηλαδή ο Θεός μας βοήθησε, να μην χτυπήσει κάποιον άνθρωπο. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι ένα σημείο ερημικό, κύριε Δοκόπου. Όχι, μα είναι πολύ σύχναστο. Αν δείτε τώρα εικόνες, θα δείτε πώς για τι κόσμο μιλάμε. Έχετε βγάλει εικόνες, εσείς έχετε βγάλει φωτογραφίες? Όχι, δεν. Θα δείτε όμως σε λίγο, γιατί όλος ο κόσμος καταγράφει με τα κινητά του πλέον. Πραγματικά το τι έγινε εκεί. Και νομίζω ίσως δούμε και στα τοπικά site αν έχουν πάρει. Σίγουρα είναι θέμα χρόνου. Ναι, είναι θέμα χρόνου. Για να ανεβάσουν φωτογραφίες, να δούμε γιατί. Ακριβώς. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να βγούμε από εδώ να πάμε να το δούμε. Το περιγράψαμε όσο μπορούμε ραδιοφωνικά. Ακριβώς, βέβαια, νωρίτερα, όταν συνέβη. Μάλιστα και on time. Ουσιαστικά ένα λεπτό μετά το περιστατικό το περιγράψαμε. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.